Ακούτε το Γιάννη Γαλανόπουλο. Ποτέ όπως πριν. Όταν τα μάτια ανοίξεις δειλά, θα δεις αυτό που ζητούσες απλά. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα φιλί, μια συντροφιά. Όταν οι σκέψεις σε κάνουν να κλαις, σε βασανίζουν πολλές ενοχές. Μη μου φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, μην το ξεχνάς, ακολουθώ, σ' ακολουθώ. Κοντά σου θα είμαι σε κάθε στιγμή, σαν οπτασία, σαν μια άλλη μορφή. Κοντά σου θα είμαι να σε οδηγώ, σ' αυτό το όνειρο που ζούμε κι οι δυο. Κοντά σου θα είμαι σε κάθε στιγμή, σαν οπτασία, σαν μια άλλη μορφή. Κοντά σου θα είμαι να σε οδηγώ, σ' αυτό το όνειρο που ζούμε κι οι δυο, κι οι δυο. Αυτός ο καιρός, σαν θησαυρός που λάμπει στο φως. Είσαι γη, είσαι ζωή, είσαι αγάπη, είσαι γιορτή. Όταν οι σκέψεις σε κάνουν να κλαις, σε βασανίζουν πολλές ενοχές. Μη μου φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, μην το ξεχνάς, ακολουθώ, σ' ακολουθώ. Κοντά σου θα είμαι σε κάθε στιγμή, σαν οπτασία, σαν μια άλλη μορφή. Κοντά σου θα είμαι να σε οδηγώ, σ' αυτό το όνειρο που ζούμε κι οι δυο. Κοντά σου θα είμαι σε κάθε στιγμή, σαν οπτασία, σαν μια άλλη μορφή. Κοντά σου θα είμαι να σε οδηγώ, σ' αυτό το όνειρο που ζούμε κι οι δυο, κι οι δυο. Αυτό ήταν ένα από τα καινούργια τραγούδια, τα 10 καινούργια τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο Τόσο Απλά του Στέφανου Δημοσθένου, Κοντά Σου. Και εμείς κοντά σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τις Παρασκευές έχουμε και κόσμο στο στούντιο. Σήμερα έχουμε το Στέφανο. Το Στέφανο Δημοσθένου, ξεκίνησες πριν πόσο καιρό στη δισκογραφία? Πότε κυκλοφόρησε το CD single εκείνο? Πέρσι το καλοκαίρι. Πέρυσι το καλοκαίρι. Πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησε το Μ' Αγαπάς Αγαπώ χωρίς να κυκλοφορήσει το CD. Είχες κάνει και εκείνο το περίφημο βίντεο κλιπ στο... στο ρωτο κτίριο. Στο ρωτο κτίριο. Πανέμορφο. Όποιος θέλει να διαβάσει την ιστορία για, για το γύρισμα σε εκείνο το βίντεο κλιπ, στο οποίο είχες πάθει έτσι κάτι. Και ξέρεις ποιος άλλος το έχει κάνει? Ποιος? Οικονομόπουλος. Στο... σε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, το έχει κάνει στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Μπορεί να μπει στο ποτέοπωςπριν.gr και να βρει τη συνέντευξη που κάναμε πέρυσι με τον Στέφανο και να διαβάσει όλα αυτά που λέγαμε για εκείνο το κτίριο και εκείνο το βίντεο κλιπ. Μετά σε βάλανε και έτρεχες στο Φταίξαμε και οι δυο. Με βάλανε και πολύ τρέξιμο. Έτρεχα και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Με παίρνει τηλέφωνο ο προπονητής μου στην Κύπρο και μου λέει: καλά, μου λέει, τόσα χρόνια, μου λέει, σου έχω μάθει να βγάζεις το γόνατο ψηλά. Και εκεί στο βίντεο κλιπ ήταν κάτω το γόνατό σου, μου λέει. Γιατί στο επικοντό το πιο βασικό πράγμα είναι το γόνατο να είναι ψηλά. Και είχα πεθάνει από το γέλιο. Σου έκανε και παρατήρηση, ας πούμε, για το τρέξιμο που έριχνες ως πρώην αθλητής. Ναι, ναι. Το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσεις το στίβο, το έχεις σκεφτεί? Πήγα προχθές στο γήπεδο, στον Άγιο Κοσμά που κάνω την προπόνηση, που έκανα χρόνια προπόνηση και έμενα εκεί, και ένιωθα λίγο περίεργα. Τους έβλεπα όλους γυμνασμένους με τις φόρμες, ξέρω εγώ, με τα κολάν που βάζανε τότε και ένιωθα περίεργα, λέω κι εγώ, κάποτε το έκανα κι εγώ αυτό, όμως τώρα δεν το νιώθω αυτό. Δεν σε γεμίζει πια? Όχι, δεν το νιώθω. Έχεις γυρίσει σελίδα, ας πούμε? Έχω γυρίσει σελίδα γιατί το μυαλό μου είναι αλλού. Ναι. Σε μια ανύποπτη στιγμή, σε έναν ανύποπτο χρόνο, αν κάποιος έρθει σε μια καφετέρια, ας πούμε, και γνωριστείτε φιλικά, να είναι φίλος κάποιου φίλου σου, και σου πει: με τι ασχολείσαι, Στέφανε, ας πούμε, τι θα πεις ακριβώς, τι σου βγαίνει πρώτο? Εξαρτάται
είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, αλλά είμαι λίγο και απόμακρος. Δηλαδή, όταν γνωριστούμε μέσα σε μια παρέα και έρθει και μου μιλήσει, και πρώτα απ' όλα θα το ρωτήσω εγώ τι κάνει, γιατί δεν θα πάω να του πω, ξέρεις, γεια σου, είμαι τραγουδιστής. Όχι, λέω, αν σου πει, εσύ Στέφανα, με τι ασχολείσαι. Θα του πω ότι ασχολούμαι με τη μουσική. Έχω κυκλοφορήσει το πρώτο μου δίσκο πέρσι. Αν δεν ξέρεις το κομμάτι μου, θα στο βάλω να το ακούσεις. Έχω βάλει καινούριο δίσκο. Και όταν με ρωτήσει, ξέρεις από πότε ξεκίνησες αυτό, θα πω ότι βεβαίως ασχολήθηκα με το στίβο. Άρα έχεις γυρίσει για τα καλά τη σελίδα του αθλητισμού. Το ψέμα που είχες πει στους δικούς σου ότι έπαθες τραυματισμό, καλά κρατεί ακόμα. Εντάξει. Να σου πω λίγο. Μπορούσες να πεις αυτόν στην καφετέρια. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει ένα από τα τραγούδια μου στο τρέιλερ της Ονειροπαγίδας, στον Αντένα. Ναι. Σωστά. Μου τυχαίνουν πολλά τώρα, δηλαδή όταν μου το λες, με ρωτάς, σκέφτομαι διάφορα γιατί μου τυχαίνουν. Ναι. Και πριν μια εβδομάδα πάλι με αυτό το σκηνικό που λες, με μια κοπέλα κάποιου φίλου μου, και μου λέει, ξέρω τα κομμάτια σου, μου λέει, και μόλις της λέω για την Ονειροπαγίδα, μου λέει, καλά, μου λέει, δικό σου είναι αυτό. Ναι. Της λέω, ναι. Αυτό που συμβαίνει με τη δική σου περίπτωση, και είναι το καλύτερο να συμβαίνει, είναι ότι δεν γνωρίζουν το πρόσωπό σου, ας πούμε, όλοι, αλλά γνωρίζουν όλοι κάποια τραγούδια σου. Τα τραγουδάνε στο ραδιόφωνο ή μπορεί να τα ψάχνουν στο YouTube. Εδώ και 8 μέρες περίπου το τραγούδι «Πάντα εκεί» έχει κάνει πάνω από 20.000 επισκέψεις σε ένα βιντεάκι. Ναι. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα που έχουν 5-6.000, ας πούμε, έτσι, για να έχουμε να λέμε. Ναι. Πάει πάρα πολύ καλά. Και σκεφτόμουν αυτό που θα σου πω τώρα. Όταν άκουσα το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά, το «Πάντα εκεί», που θα το ακούσουμε τώρα μέσα, γιατί ξέρω ότι πολλοί θέλουν να το ακούσουν, είναι αυτό που έντυνε το τρέιλερ της Ονειροπαγίδας όλο το καλοκαίρι. Τρελή προώθηση από τον Αντένα. Έλεγα, όταν θα φωνάξω τον Στέφανο για την πρώτη συνέντευξη φέτος το χειμώνα, είμαι σίγουρος ότι θα τον έχουν φωνάξει ήδη από τη Λάκτα. Λέω και το όνομα της σοκολάτας τώρα. Για να καταλάβετε περίπου για τι τραγούδι μιλάμε. Ναι. Είναι από τα τραγούδια που ντύνουν τέτοιες διαφημίσεις. Ναι, αυτό μου το έχει πει και η Αλεξάνδρα Ζάγα που έχει γράψει το στίχο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από ό,τι φαίνεται. Εννοείται πως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ναι, και κάποιες στιγμές όταν σκέφτεσαι ότι, ξέρεις, αυτό που έχει γίνει, που έχει συμβεί, δεν είναι τυχαίο. Θα λες, κοίτα πόσο γρήγορα και πώς ξαφνικά γίνονται κάποια πράγματα. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι αυτό το τραγούδι έχει αγγίξει τόσο κόσμο? Από τις πολλές φορές που το έπαιξε ο Αντένα, από το ότι έχει ένα στίχο που όλοι έχουν ζήσει ανάλογες καταστάσεις στη ζωή του, από τη μουσική που είναι ανατριχιαστική. Ναι. Όσες φορές και να ακούσω αυτό το κομμάτι. Κάποιος γράφει μέσα στο YouTube, είναι επικό το τραγούδι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Και το θετικό είναι ότι δεν έχει γράψει ούτε ένα κακό σχόλιο γι' αυτό. Με τιμάει πάρα πολύ αυτό. Με τιμάει που το τραγουδά αυτό το κομμάτι, αλλά με τιμάει που έχει τόσο όμορφο στίχο. Αν υπήρχε αρνητικό σχόλιο, εσένα θα σε επηρέαζε? Όχι. Τα κοιτάς τα αρνητικά σχόλια? Κοίτα, για 2 δευτερόλεπτα ναι, μετά θα με περάσει. Έχω συνηθίσει πλέον. Να σου πω κάτι. Τα σχόλια που γίνονται ειδικά στο διαδίκτυο, τα ανώνυμα, δεν έχουν να σου πούνε σε ένα τίποτα, νομίζω, και στον καθένα που κάθεται και ανεβάζει τα βιντεάκια του ή οι fans του. Ναι, αλλά σκέψου όμως πόσο όμορφο είναι να έχεις μόνο καλά σχόλια. Ναι. Σκέψου τη διαφορά. Μείνετε συντονισμένοι για τα καλύτερα εδώ μέχρι και το τέλος με τον Στέφανο Ντεμοσθένος.